Τώρα θα σου κάνω μια ερώτηση εκτός καλέτες, αλλά μου ήρθε, γιατί και αυτό ξεκίνημα θα μπορούσε να θεωρηθεί. Θα ξαναπαντρευόσουν, να. Όχι εύκολα. Αλλά δεν το αποκλείεις. Κοίταξε να δεις, εγώ από αυτό το γάμο που έκανα, αυτό που είναι το σημαντικό που έχει μείνει, πέρα από οτιδήποτε άλλο, είναι τα παιδιά σου. Ναι, δηλαδή, δεν μετανιώνω μέλλον για τίποτα, ασχέτως του. Γιατί φυσικά ένας γάμος ήταν τελειώνει, σημαίνει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, έτσι. Εντάξει, αυτό, λοιπόν, ο πρώτος το τελευταίο και δεν σταθούμε σε αυτό καθόλου. Ούτε ποιος θέει και τι γίνεται. Στο μέλλον εμένα με νοιάζει. Αυτό που έχει μείνει είναι τα δύο αυτά εκπληκτικά παιδιά που τα λατρεύω και νομίζω ότι αυτό ήταν τελικά όλη η ιστορία που έγινε, ό,τι έγινε. Είτε καλό είτε κακό. Το εξετάζω επειδή είσαι άνθρωπος, δεν φοβάται τις αλλαγές. Γιατί ξέρεις, η αλλαγή και το ξεκίνημα έχουν και μια πολύ μεγάλη έντονη, μια πολύ έντονη, ας πούμε, δόση φόβου. Και επειδή βλέπω ότι δεν τον έχεις. Κοίταξε, ο γάμος μου τότε ήταν μια στιγμή, τρέλα. Δεν είχαμε σκεφτεί πολύ. Ήταν μια στιγμή τρέλα ο γάμος. Αυτός ο γάμος. Δεν ήταν τόσο συνειδητοποιημένο, ήταν λίγο μια στιγμή τρέλα. Άστα αυτόν τον επιτρέπει. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Άρα επομένως τώρα δεν θα το έκανα στιγμή τρέλα πάλι, θα το έκανα συνειδητοποιημένα αυτό το πράγμα. Συνειδητοποιημένα λοιπόν δεν θέλω να το κάνω αυτή τη στιγμή. Μπορεί να μην υπάρχουν συνειδητοποιημένε πάντα. Ξέρω εγώ, τρελαθώ πάλι, δεν νομίζω. Τώρα πια είμαι. Επειδή είναι και οι κόρες έτσι μεγάλες και σκεφτόμουν ότι παιδί μου, ωραίος άντρας είσαι. Καταρχήν δεν υπάρχει περίπτωση να έκανα κάτι το οποίο δηλαδή είναι βασική προϋπόθεση για μένα. Οποιοσδήποτε άνθρωπος μπει στη ζωή μου θα πρέπει να σεβαστεί την προϋπάρχουσα ζωή μου και ιδιαίτερα τα παιδιά μου. Έτσι, δηλαδή θα πρέπει να δεχτεί ότι αυτά τα παιδιά είναι τα παιδιά μου και είναι πάνω απ' όλα. Είναι η προτεραιότητά μου. Απλά ξέρεις, όποιος το δεχτεί αυτό, μπορεί να υπάρξει στη ζωή μου άλλο. Μου λέει ο Θέμης, ρώτα τον Θέμη παντρευόσουν εμένα. Είσαι τόσο υπομονή. Ποιο είναι το Θέμη. Για μένα λέει. Μου λέει καντερό ότι θα με παντρευόσουν εμένα. Το Θέμη πιο πιθανό. Ευχαριστώ, ρε Λάμπη. Για το καλό σου το λέω, πρόσεχε. Γιατί ξέρεις, θα σου πω. Έχω με την πλασία. Με μένα θα μπλέξεις. Ρε παιδί μου, λέει. Τόσοι άνθρωποι ωραίοι υπάρχουν έξω και απροβλημάτιστοι. Δεν έχεις τη μαγνήτη έχω. Δεν έχεις τη μαγνήτη έχω. Δεν θες να τους βάλω τα μπέλα του μαγνήτη. Άσε, γιατί έχω τον ίδιο ακριβώς. Ξέρω πολύ καλά τι σου λέω. Έχω τον ίδιο μαγνήτη ακριβώς. Ήθελα λοιπόν, ωραίος άντρας είναι. Νέος άντρας είναι. Τα παιδιά του τα έχει κάνει. Είναι και σε μια ηλικία έτσι που μπορείτε να είσαστε και φίλοι. Γιατί να μην διδάξει τη ζωή σου αυτό. Τελείως. Κοίταξε, το σημαντικότερο για μένα είναι ότι νιώθω ότι μπορώ να ξαναρωτευτώ, έτσι. Και έχω ερωτευτεί. Και έχω ερωτευτεί. Και αυτό είναι το ευχάριστο, ότι τα συναισθήματά μου λειτουργούν. Άρα λοιπόν αυτό είναι το ευχάριστο για μένα. Από εκεί πέρα, από τι θα προκύψει. Τι. Πόσο χρόνο δεν είσαι. Και τι δεν ακούω καλά.